Σε μια μετριοπαθή πορεία ανάκαμψης αναμένεται να επιστρέψει η παγκόσμια οικονομία το 2020 μετά από μια χρονιά που κατέγραψε την πιο αδύναμη ανάπτυξη των τελευταίων ετών. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δημοσιοποίησε από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός τις προβλέψεις του. Η επικεφαλής του Ταμείου, Κρυσταλίνα Γεωργίεβα, δήλωσε. Ενώ τον Οκτώβριο κάναμε μια πρόβλεψη για την πορεία της οικονομίας με δύο λέξεις, συγχρονισμένη επιβράδυνση, τώρα ζητώ συγγνώμη, αλλά πλέον έχουμε τέσσερις λέξεις, προσωρινή σταθεροποίηση, αργή ανάκαμψη. Η ανάπτυξη παγκοσμίως αναμένεται να διαμορφωθεί στο 3,3% εφέτος, στην Ευρωζώνη στο 1,3% ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες αναμένεται να υπάρξει επιβράδυνση στο 2% από 2,3% το 2019. Η πρώτη φάση της συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτείων και Κίνας αν αντέξει αναμένεται να μειώσει την εκτιμόμενη αρνητική επίδραση των εμπορικών εντάσσεων στο παγκόσμιο ΑΕΠ μέχρι το τέλος του 2020 από το 0,8% που είχαμε υπολογίσει τον Οκτώβριο στο 0,5%. Η πρόβλεψη για την ανάπτυξη στην Ευρωζώνη μειώθηκε προς τα κάτω κατά 0,1% σε σχέση με τον Οκτώβριο, κυρίως λόγω της συρρήκνωσης της μεταποίησης στη Γερμανία και της επιβράδυνσης της εγχώρια ζήτησης στην Ισπανία.